Στην κατάμεστη αίθουσα του πολιτιστικού πολυκέντρου Πηλίου πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία του νεοεκλεγέντα Δημάρχου ΚΟ, των τακτικών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβούλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων. Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρευρέθησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ΚΟΟΥ Νησίριο κ. Κύρος Ναθαναήλ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ελβετίας, οι βουλευτές Δωδεκανήσου Δημήτρης Κρεμαστινός, Κώστας Κανδαλίδης, Ιωάννης Παπάς, ο νεοεκλεγής Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, ο νέος έπαρχος Γιάννης Χαλκιδιός και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλφα Μπανκ, Βασίλης Ράπανος. Μετά την ολοκλήρωση της ορκομοσίας του νέου Δημάρχου ΚΟ Γιώργου Κυρίτση, ακολούθησε η ορκομοσία των Δημοτικών Συμβούλων και των Συμβούλων των Κοινοτήτων. Ο νέος Δήμαρχος ΚΟ στην σύντομη ομιλία του ανέφερε τις βασικές αρχές και προτεραιότητες που θα θέσει τα επόμενα 5 χρόνια της θητείας του. Επανέλαβε για ακόμα μία φορά πως την επόμενη, από την ανάληψη των καθηκόντων του και επίσημα, θα καλέσει τους επικεφαλείς των παρατάξεων να συζητήσουν για τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες για την καλύτερη ανάπτυξη του νησιού. Η ΚΟΣ θα είναι ενιαία και αδιαίρετη. Η ανάπτυξη θα είναι για όλο το νησί και όχι μόνο για την πόλη της ΚΟ. Και γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε το πολιτιστικό πολυκέντρο Πηλίου για την ορκομοσία. Ο κύριος Κυρίτσης αναφέρθηκε επιπλέον σε βασικούς τομείς όπως τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, την επιχειρηματικότητα και τόνισε πως σημαντικό ρόλο στον τομέα της ανάπτυξης θα παίξουν οι εθελοντές και οι νέοι άνθρωποι του νησιού. Τέλος, σημείωσε πως η ΚΟΣ είναι η πιο μεγάλη παράταξη και ο στόχος της είναι να υπάρχει ενότητα και συνεργασία. Στόχος μας είναι η εναποστολόγηση των υπηρεσιών, οι καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη, η λειτουργία τους με όρους δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας. Οι αλλαγές αυτές θα δρομολογηθούν με την ανάλυση των καθηκόντων των νέων διοικητικών συμβουλίων.